Πάρα πολύ ωραία. Έσπασε τον ήχη, μωρέ γαμώτο. Αχ, αυτά είναι. Λοιπόν, το παντοπολείο, όπως βλέπετε, είναι εκεί, στη θέση του. Τώρα δεν κατάλαβα, ήμουνα έξω στο μπαλκόνι και νομίζω ότι κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Πήγα να δω, δεν είδα κανέναν. Εντάξει. Λοιπόν, όπως και να έχει, ξεκινάμε. Thank you.
κάποιος έχει την απέτηση να δίνω λεφτά και φαγητά από το παράθυρο. Δεν ξέρω κάποιος, δηλαδή όλη αυτή η ομάδα θέλουν να δίνω λεφτά και τα λοιπά και αυτό μετρητά από την κάρτα και κάτι ιστορίες τέτοιες για αγρίους. Εγώ εντάξει, να εδώ είναι, προσφέρω εδώ. Μετρητά δεν έχω, sorry, αλλά άμα θες έλα να κάτσεις εδώ να σε δούμε λίγο. Εδώ είναι. Κάπου 2 ώρες. Πάρα πολύ ωραία. Φοβερά ήταν, μιλάμε καταπληκτικά. Γιατί στόλι του τσιρλίντε θέλει. Έχεις αποφασίσει. Εγκονούλα μου, έχεις αποφασίσει ότι αυτή είναι η δουλειά που θες να ακολουθείς στη ζωή σου. Εγκονούλα μου, αυτή είναι σίγουρα. Αυτό θες να ακολουθείς. Τι είναι αυτό καταρχάς. Να μας εξηγήσεις, τι είναι αυτό. Thank you.
Thank you.
τράκανε τρούκανε. Hey, hey, τράκανε τρούκανε, τράκανε τρούκανε. Ε, αυτό θα κάνεις. Αν είσαι έναν αγίδι, θα πας Διονυσίου Αεροπαγίδου εκεί πέρα, θα βάλεις ένα κυπελάκι κάτω και θα κάνεις αυτό το πράγμα. Hey, hey, τράκανε τρούκανε, τράκανε τρούκανε. Hey, hey, τράκανε τρούκανε, τράκανε τρούκανε. Και μετά θα ρίχνεις κέρματα στον εαυτό σου ή μάλλον θα κάνεις παλαμάκια. Θα λες μπράβο, μπράβο, αυτά κτλ. Θα αφήνεις την κιθάρα, θα λες ότι ο κιθαρίστας πήγε, ξέρω εγώ, έχει μια δουλειά και απλά εγώ περιμένω εδώ και αλλά ρίξτε κάτι εκεί πέρα, είναι πολύ καλός, είναι φοβερός, πολύ καλός. Με ασφάλεια και τα λοιπά. Ωραία προσφορά, μπράβο ρε Γιάβα, αλλά δυστυχώς δεν θέλω να μπω σε γυμναστήριο τώρα με τους κορονοϊούς και αυτά, δεν θέλω να μπω μέσα εκεί. Προτιμώ να κάνω γυμναστική έξω, να κολυμπάω, να κάνω δηλαδή. Okay. Μακάρι τώρα. Thank you.
αυτό, πάμε τώρα σιγά σιγά στο La Cathedral, το οποίο είναι το καινούριο. Αυτός ο φωνακλάς φωνάζει, δεν τον ακούω όμως, δεν είμαι σίγουρος, δεν τον ακούω πολύ δυνατά. Πρέπει να είναι τώρα ή πάνω ή δίπλα ή αυτό. Ο επαγγελματίας Ζητιάνος, αυτό. Δεν ξέρω που είναι. Αλλά νομίζω ότι τον ακούω. Τώρα μιλάμε, άστα να πάνε, έχουν πάρα πολλά νεύρα και δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να είναι από πάνω. Δεν έχω καταλάβει αν είναι από πάνω ή από δίπλα ή αν μετακινούνται, ξέρεις. Περίεργη κατάσταση. Εντάξει τώρα, νευράκια.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ελά, τι έγινε πάλι. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτώ καινούργιο, εντάξει, άστα αυτό τώρα. Έτσι που λες, λοιπόν. Έχουμε ένα έτοιμο.
Thank you.
πολύ ωραία. Και το cheerleader, και το cheerleader, και το cheerleader. Ναι, κοίτα εδώ πέρα έχουμε να πούμε όλα τα προϊόντα. Κανείς δεν έχει χτυπήσει το κουδούνι. Το χτύπησε βέβαια πριν, 5.30 όταν δηλαδή συνήθως ξεκινάω να παίζω. Αλλά καθόμουν έξω. Πώς το λένε. Έτσι, ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το. Αυτό είναι στην ουσία, ότι το τσιλίτι και τα λοιπά και στην ουσία αυτοί όλοι τώρα παρακαλάνε για φαγητά και τέτοια και να μην δίνεται τίποτα. Κάνουν όλο αυτό το πράγμα για να εκβιάζουν, να απειλούν και τα λοιπά, ώστε να δίνεις φαγητά από τα παράθυρα και τα λοιπά. Νομίζω 5.30, 6 παρά ήρθε κάποιος, χτύπησε το κουδούνι εδώ πέρα. Είναι η ώρα που συνήθως ξεκινάω, γιατί μετά τις 5.30 είναι η, πώς το λένε, μη ώρα εκείνης ησυχίας. Επομένως, 5.30 συνήθως ξεκινάω, το ξέρουν αυτοί εδώ μεταξύ και κάνουν αυτή τη δουλειά, την επαγγελματική ζητιάνη είναι. Επομένως, αυτό είναι το θέμα, ότι κάνουν τέτοιο και αυτό. Θέλω δηλαδή να δουν εδώ πέρα ότι έχω τα προϊόντα, για να, αλλά θέλω να έρθεις εδώ να τα πάρεις. Να μπεις εδώ μέσα να τα πάρεις. Αυτό που επιδιώκουν, να κάνουν bullying και ιστορίες κτλ. Ώστε να δίνεις από το παράθυρο, δηλαδή να μην ξέρεις το ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων. Αυτό το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Μην τους δίνετε τίποτα, αφήστε τους έτσι. Κάποια στιγμή θα φύγουν, τι θα κάνουν. Δεν θα έχουν να πληρώσουν τον νίκη, δεν θα έχουν να φάνε, δεν θα έχουν αυτό. Όπως αυτός ο τύπος ο πρωινός μπορεί να φάγει άκυρο, που έρχεται εκεί συνήθως με μια μπουγάτσα, μια αυτή, πάντα τρώει το πρωί. Η υπόθεσή μου είναι ότι έχει βρει ένα θύμα εκεί πέρα, θύμα εκφοβισμού, το οποίο του δίνει τυρόπιτες, πουγάτσες, το ένα, το άλλο κτλ. Και έρχεται εκεί 8 η ώρα και μπορεί σήμερα να φάγει άκυρο. Κάποιος να του πει, sorry, από εδώ και στο εξής τέλος, δεν σου ξαναδίνω. Επομένως ήρθε εκεί κατά τις 10 και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ήρθε 10 η ώρα τόσο αργά. Συνήθως αυτός τον πετυχαίνω κατά τις 8. Και ήρθε εκεί και μου λέει το φαγητό μου. Και νομίζω το πρωί κάποιος επαναλάμβανε αυτό, το φαγητό μου, το φαΐ μου. Εντάξει, τώρα αν τους δίνεις, θα λένε να ένα θύμα. Θα πηγαίνω εκεί και θα κάθομαι και θα παίρνω το φαγητάκι μου από εκεί, το παράθυρο. Επομένως, άστος, τίποτα έτσι. Μην τους δίνεις τίποτα. Κάποια στιγμή θα το αποφασίσουν να φύγουν, τι θα κάνουν. Παππούρ δεν μας δίνει αυτός, πρέπει και αυτοί έχουν, το είπα και το πρωί, ότι έχουν ανάγκες, που θέλουν καφέ, τυρί, κρασί, όπως όλοι αυτό. Επομένως αυτό είναι το θέμα, ότι αν δεν τους δίνει κάποιος, τότε αναγκαστικά θα φύγουν. Κάνουν κάτι άλλο, θα πούνε θα πρέπει να πάνε να βρω δουλειά, τι θα γίνει, θα πετάνουμε. Αυτοί το έχουν συνηθίσει τώρα αυτό το πράγμα. Οπότε εντάξει τώρα, θα να πάω. Συγκομιδή δηλαδή, συγκομιδή. Όταν δεν δίνεις από το παράθυρο, σε βρίζουμε, σε προσβάλλουμε και σαν το λοιπόν.
είναι κλέφτης, είναι κλέφτης, είναι κλέφτης και αυτά και τον έχω δει να κλέβει κτλ. Γιατί δεν φωνάζεις στην αστυνομία, αφού το πιστεύεις αυτό. Έλα μα, εντάξει, σας έχουν καταλάβει όλοι. Ότι στην ουσία το μόνο πράγμα που κάνετε είναι αυτό, εκφοβισμό κτλ. Ώστε να παίρνετε τα τυριά και τα σαλάμια. Λοιπόν, κάτσε να παίξουμε και το UEFA. Α, και το Lullaby θέλω και το... Αυτό για να πάμε μετά έξω από το να γελάσουμε πάλι. Νομίζω το μεταξύ, μια φορά, τον είχα δει αυτόν, τον Ντάι. Είχε έρθει δίπλα μου και περπάταγε στο προηγούμενο σπίτι με πάρα πολύ απειλητικό περπάτημα και νομίζω ότι με έσπρωξε λίγο. Έτσι και εγώ λέω, τι κάνει τώρα αυτός. Και περπάταγε ρε παιδί μου από πίσω μου. Δεν ξέρω τώρα αν αυτός είναι αυτός ο οποίος φωνάζει. Δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν έχει φωνάξει δηλαδή έξω. Μάλιστα έξω, όταν περπατάω, γελάνε πάρα πολύ. Ναι, καλά, αυτός έτσι και δεν του κάνουν τίποτα. Εντάξει, δεν του κάνουν τίποτα, δεν είναι λίγο. Δηλαδή εννοώ, εντάξει, όλο αυτό το πράγμα τώρα και κανείς δεν τον πιάνει να του πει ότι εντάξει, φύγει από εδώ πέρα τώρα. Α, ναι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι πολύ περίεργο. Και αυτό εντωμεταξύ τον ακούει όλη η πολυκατοικία, όχι μόνο αυτό, μόνο εγώ. Αλλά προφανώς όλοι λένε δεν θέλω να μπλέξω. Εκτός αν αυτός υποκρίνεται ότι είμαι μαζί στο ίδιο σπίτι. Μπορεί. Πολύ πιθανό αυτό να υποκρίνεται. Το ίδιο πρέπει να κάνανε και στην ίδια, στην προηγούμενη πολυκατοικία, εκεί που έμενα. Γιατί νομίζω ότι είναι ο ίδιος.
μεταξύ, ποια είναι η μεγάλη πλάκα? Ότι αυτός παριστάνει τον Ταΐ, ότι τους έχει δει όλους κτλ. Και έχουν καταλάβει ότι είναι τελικά αυτός υπεύθυνος για κάποια πράγματα που έκανε στο παρελθόν. Είναι δηλαδή μόνος του, είχε αποδείξει. Είναι τελείως χαζός. Έχει αποδείξει μόνος του την ενοχή του. Έχει πολύ γέλια. Και τώρα τίποτα, δεν μπορεί να βγει έξω. Δεν μπορεί να βγει έξω με τίποτα γιατί φοβάται. Και γι' αυτό κιόλας δεν έρχεται έξω. Και κάνει όλο αυτό το bullying, όλον αυτό τον εκφοβισμό, όλο αυτό το πράγμα δήθεν κτλ. Για να. Καμιά φορά έχει πολύ πλάκα που ανοίγω την πόρτα και λέει: Μην βγεις έξω, λέει, θα σε σκοτώσουν, λέει, μην βγεις έξω. Έτσι κάνει. Αυτός είναι, μιλάμε τελείως ψυχασθενής. Εντάξει, τώρα τι να του πω. Καλή επιτυχία. Δεν μπορώ να του πω κάτι άλλο. Και εννοείται ότι δεν μπορεί να βγει έξω. Γιατί όλοι θα καταλάβουν το ποιος είναι. Αυτός εντωμεταξύ τι πιστεύω ότι κάνει. Βρίσκεται από πάνω, εννοείται νόμιμα, έχει νοικιάσει το σπίτι, είναι νόμιμος, τα πάντα όλα κομπλέ και κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί να την κάνει για χρόνια αυτό το πράγμα. Έρχεται εδώ, πηγαίνει στην πολυκατοικία, στον ένα, στον άλλο κτλ. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Και το έχω ξαναπεί εντωμεταξύ και άλλες φορές ότι σε κάθε πολυκατοικία μπορεί να υπάρχουν διαμερίσματα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι σαν επάγγελμα. Ότι θα τον κάνουμε υπάκουο να μας δίνει. Σπόνσορα δηλαδή. Και αυτό. Αυτοί τώρα τα κάνουν όλα αυτά ώστε να μην βγω έξω. Γιατί στην ουσία έξω δεν λένε τίποτα, δεν κάνουν τίποτα. Μπορούν. Μπορούν κάλλιστα να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά αν κάνουν, μετά τελείωσε. Πρέπει καταρχάς να είναι πιο γυμνασμένοι από μένα, έτσι. Αν είναι τώρα κανένας εξιντάρης και τα λοιπά με κοιλιά εκεί, μπορεί να πάθει έμφραγμα. Αν είναι νεότερος, μπορεί να καταστραφεί. Τελείως. Θα μπει μέσα για πάντα. Θα δούνε, ας πούμε, τι έγινε κτλ. Οπότε όλο αυτό το σκέτς, όλα αυτά τα σκέτς, οι απειλές κτλ. Είναι για να σε κάνουν να φοβάσει, υποτίθεται να βγεις έξω. Και έχει πολύ πλάκα αυτό. Το έχουν σκεφτεί μόνοι τους, ποιος ξέρει. Το κάνουν έτσι, αυτό. Και έχει πολύ γέλιο. Γιατί τώρα σε λίγο θα βγούμε έξω και θα δείτε ότι τίποτα δεν κάνουν. Μπορεί εντωμεταξύ να με ακολουθήσει κανένας Νταΐς, ο οποίος όμως δεν θα είναι αυτός. Θα είναι άλλος, θα είναι φίλος, ο οποίος θα έρχεται και θα παριστάνει, ας πούμε, τον αυτό. Δεν θέλουν να δουν τη φάτσα τους. Οπότε τώρα πλέον δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, κάθονται μέσα εκεί. Ή βγαίνουν και τέτοιο. Οπότε αν δεν τους δίνεις τίποτα, γίνονται ρεζίλοι όλοι μαζί. Και έχει πολύ γέλιο αυτό. Πάει και αυτό. Επομένως τώρα πάμε. Αυτός με τις προσβολές και τα λοιπά και τις προσβολές των άλλων έχουν αποδείξει ότι είναι ένοχοι για κάποια πράγματα. Μόνος του έχει αποδείξει την ενοχή του, την ενοχή τους. Και ο λόγος που δεν θέλουν να βγαίνουν έξω είναι για να μην βλέπουν κάποια ίχνη. Όπως κάνανε οι Ναζί, έτσι κάνουν τώρα και οι νέοι Ναζί. Προσπαθούν να μην φαίνονται τα ίχνη των πράξεων των. Πράξεων των. Δηλαδή, κατάλαβα ότι κάνουν, να το κάνουν πάντα χωρίς να αφήνουν ίχνη. Ό,τι κάναν οι Ναζί. Αλλά οι Ναζί αφήσανε πόσα ίχνη, πόσα αυτά κτλ. Αυτό. Δηλαδή, θέλουν να κάνουν ό,τι κάνουν, όλο αυτό το bullying το 24ωρο, ώστε να ή ή να δημιουργούν σπόνσορες, κάποιους οι οποίοι θα δίνουν από τα παράθυρα φαγητά, τόστ και καφέδες κτλ. Και ή θα γίνουν
ή θα τους, θα τους τρελάνουν, οπότε θα πούνε ότι τέλος, δε, ή φεύγω ή αυτό. Καταλαβαίνεις, δηλαδή θέλουν να δημιουργούν υπάκουα όντα. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλουν με τίποτα να βγαίνω έξω. Για ποιο λόγο, γιατί βλέπουν κάποια ίχνη και ντρέπονται γι' αυτό. Αν βγαίνω βράδυ, δεν τους νοιάζει γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Θα αρχίσω να βγαίνω και πρωί. Έχει πολύ γέλιο. Και μάλιστα αυτό είναι το θέμα, ότι όταν πηγαίνουν για παράδειγμα σε μια παραλία, κοιτάνε, κάθονται τρία άτομα αυτό και κοιτάνε μην τυχόν και πλησιάσει κάποιος ο οποίος θα δει τα ίχνη των πράξεών τους. Και αυτό είναι το θέμα. Το ότι έχουν τόση αιμονή με μένα, τόση ψύχωση, δηλαδή το αυτό, βρισχές, αυτά, το ένα και το άλλο, δείχνει ότι θέλουν να με ξεκάνουν εμένα, ώστε να μην υπάρχω για να μην φανεί όλο το σχέδιό τους. Ό,τι κάνουν δηλαδή. Συνήθως δηλαδή έχουν αποτύχει με μένα. Και αυτό το έχουν αποδείξει. Και αυτός ο Χρήστος, αν τον λένε Χρήστο, εντάξει, ας τον πούμε Χρήστο, στην ουσία έχει αποδείξει όλο αυτό. Το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνεται, όλοι οι νεοναζί κάνουν το ίδιο. Οι ίδιοι είναι. Στοχοποιούν, κάνουν αυτή τη βλακεία ή θα μετατρέπουν σε υπάκουα όντα, ώστε να παίρνουν τα ψωμιά, τα τυριά κτλ. Ή θα τους τρελαίνουν για να ή θα γίνεις υπάκουος, είτε αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Και μετά έχει πολύ πλάκα, πολύ βρυσίδι, πολλά μπινελίκια, απειλές. Αυτό το «θα σε κλαίει η μανούλα σου, θα σε κλαίει ο μπαμπάς σου», κάτι τέτοια να πούμε. Και αυτό γίνεται 24ωρο, δηλαδή εννοώ και νύχτα. Έχουν φάει, βλέπεις, και το αποδεικνύουν εμπράκτως ότι έχουν φάει. Βλέπεις κάτι τύπους με Mercedes. Με Mercedes. Και να κάνουν τα ίδια. Επομένως κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει πολύ, έχουν κερδίσει πολύ χρήμα. Και οι απειλές είναι καθημερινές. Για να δούμε. Θα βγω έξω τώρα να δούμε αν θα πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Πλάκα είναι ότι πλέον δεν κάνουν, δεν βλέπω ούτε ναζιστικούς χαιρετισμούς ούτε τίποτα. Ο χαιρετισμός που κάνουν είναι αυτός. Έτσι χαιρετιούνται από εδώ και πέρα. Κάνουν έτσι, πεινάμε. Τώρα πεινάνε αυτοί όλοι. Δηλαδή θέλουν φαΐ. Εντάξει, τα κάνετε λίγη δίαιτα, καλό είναι και αυτό.
σχήμα ελληνικό, όποιο να είναι. Ποιο θέλετε. Πάμε, το αν μου τηλεφωνούσες πρωτοψάλτη και τα λοιπά. Τραγουδάμε και έφυγε στο Ζενίθ και τα λοιπά. Πάμε έξω τώρα, Βολτούλα, να δούμε αν θα υλοποιήσεις τις απειλές σου. Να δούμε. Θα κάνεις πράξη τις απειλές σου, Νεοναγίδη. Τσιρλίδε. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε έξω. Ελάτε, ελάτε έξω να με δείτε. Όλοι μαζί. Συσπηρωθείτε όλοι μαζί. Ελάτε. Σας περιμένω.